Καταρχήν θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε, κυρίες και κύριοι. Θέλουμε να ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή. Θα τα μάθατε, δεν έχουμε αναφερθεί ποτέ σε αυτό το θέμα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι 150.000 ευρώ το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο για την προβολή εκείνου του βίντεο με την Τζούλια. Τόσο εύστοχο. Τόσο εύστοχο. Τόσο εύστοχο. Δεν θα Και πρέπει να πούμε το εξής, ότι τι είχαμε δείξει. Τώρα βέβαια θα το δείξουμε για λόγους ραδιοτηλεοπτικού. Θα το δείξουμε λίγο διαφορετικό. Εντάξει, θα είναι λίγο διαφορετικό. Μια μετάλλαξη. Μια μικρή μετάλλαξη. Αλλά κοιτάξτε, τι δείξαμε εμείς. Έτσι, δείξαμε τον κύριο Πεταλωτή που έλεγε τα μέτρα. Και μετά μια συγκεκριμένη, μερικές συγκεκριμένες φράσεις της Τζούλιας που ήταν ο ελεύθερος πολιτικός σχολιασμός. Ακριβώς. Για να το θυμηθούμε. Για τις συντάξεις στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα δεν χορηγείται αύξηση. Πονάω. Αχ, πονάω. Και δείτε ο ίδιος μας ο Πρωθυπουργός. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τι βγήκε και είπε σήμερα. Και ξέρουμε ότι πονάνε τα μέτρα μας. Ξέρουμε ότι πονάνε. Και μας πόνεσαν και εμάς, καθώς τα αποφασίσαμε. Τα λόγια μας ήρθατε. Γιατί κυρίες και εμάς όμως μας πονάει το πρόστιμο. Οπότε Γιώργο κάνει κάτι λίγο με τους Σουρού. Γιατί ότι τους πεις θα γίνεται. Αχ, τώρα που πει τώρα. Επίσης πρέπει να πούμε όμως σε αυτό το σημείο και χωρίς πλάκα ο Πεταλωτής. Και αυτό είναι γιατί κάποιοι είναι βασιλικότεροι του βασιλέως μερικές φορές. Ο Πεταλωτής, ο οποίος ερωτήθηκε ειδικά για αυτό το θέμα. Ο άνθρωπος και προς τιμή του είπε ότι εντάξει, σάτιρα γίνεται και η σάτιρα στην Ελλάδα δεν έχει ξεπεράσει τα ωραία. Όπως επίσης αυτό το σημείο. Και ότι όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο πρέπει να αντέχει τη σάτιρα, δήλωσε επίσης. Δεν θα ήταν άσχημο. Θα θέλαμε έτσι, νιώθουμε την ανάγκη να το κάνουμε. Δεν ξέρουμε αν είναι ευχαριστό ή σωστή λέξη. Δεν έχει να κάνει μόνο με εμάς. Είναι μια γενικότερη κατάσταση. Μάλλον το εκτιμούμε πολύ. Αυτό έχουμε την ανάγκη να πούμε. Σε όλους τους ανθρώπους, δημοσιογράφους, συγγραφείς που πήραν θέση και τοποθετήθηκαν για το πόσο παράλογα και υποκριτικά είναι όλα αυτά που γίνονται. Και για άλλες σατιρικές εκπομπές όπως ο Θέμος ή τα παιδιά από την Ελληνοφρένεια. Σωστά. Που και αυτούς τους ευχαριστούμε. Όπως και εδώ τους. Είναι η Πανελλήνια Επιτροπή Ληστευθέντων. Δεν έχουμε λόγια για το φάξ που στείλατε. Λοιπόν, αυτά.